Πώς αποκτάται η ταπείνωση? Θα μπορούσα να απαντήσω μόνο με δύο λόγια ως εξής. Άμα θέλεις, αποκτάται η ταπείνωση. Δηλαδή θέμα θελήσεως. Και δεν αναφέρεται μόνο στο ζήτημα της ταπεινοφροσύνης, της ταπεινώσεως, αλλά σε οποιοδήποτε θέμα. Θέλεις να γίνεις πλούσιος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις μορφωμένος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις άγιος, άμα θέλεις. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο θα το επιτύχει αυτό, βεβαίως δεν είναι πλέον παρά μία καθοδήγηση. Προσέξτε μόνο, γιατί πολλές φορές υποπτεύομαι ότι όταν ζητούμε να μας πει ο άλλος πώς θα πετύχουμε κάτι, αναζητούμε στο βάθος έναν τρόπο που να μην κοπιάσουμε. Αυτό είναι μία μηχανή του εγώ, να θέλει να επιτύχει κάτι χωρίς κόπο. Αλλά χωρίς κόπο, σας προειδοποιώ, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Όμως, θα ήθελα μόνο να σας έλεγα ότι η ταπείνωση αναφέρεται σε πολλές πτυχές της ανθρωπίνης υπάρξεως. Έχουμε την ταπείνωση της διανοίας. Έχουμε την ταπείνωση της καρδίας. Έχουμε την ταπείνωση της βουλήσεως και την ταπείνωση του σώματος. Πήρα 4 όψεις και νομίζω ότι αυτές οι 4 όψεις περικλείουν την ανθρωπίνη ύπαρξη. Και πρώτα-πρώτα η ταπείνωση της διανοίας. Εκφράζεται η ταπείνωση της διανοίας με κάτι πολύ σπουδαίο και μεγάλο που λέγεται απλότης. Η απλότης δεν είναι αρετή, είναι η συνισταμένη αρετών. Και η απλότης, και αυτή κατανέμεται, θα λέγαμε σε κάποιους, το μης. Εδώ λέμε απλότητα διανοίας. Μπορούσαμε να πούμε απλότητα βίου και να συμπεριλάβουμε ολόκληρο τον άνθρωπον. Ποια είναι αυτή η απλότης της διανοίας? Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τα όρια του, τα όρια της διανοίας του, και δεν θέλει να τα υπερβεί. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι δεν πρέπει να πολυπραγμονεί εις άρρητα. Να κάθεται να ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνουν αντικείμενον ερεύνης. Ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήθος μυστηρίων. Αν κανείς θα ήθελε να αναζητήσει αυτά τα μυστήρια, ποια μυστήρια? Υπάρχουν 2 κατηγορίες. Υπάρχουν μυστήρια που καλείται ο άνθρωπος να τα γνωρίσει, και υπάρχουν μυστήρια που ο άνθρωπος δεν πρέπει να προχωρήσει. Εκεί που λέγει ο Θεός εις τον Μωυσέα, βγάλ τα υποδήματά σου προκειμένου να προχωρήσεις, γιατί ο τόπος είναι άγιος, σημαίνει θα βγάλεις τα υποδήματα της διανοίας, θα καταθέσει η διάνοια τον ορθολογισμό της και την περιέργειά της και θα αποδεχθεί το μυστήριο χωρίς να το ερευνήσει. Η άλλη κατηγορία, εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίσουμε, όπως αν προσέξατε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός είπε στους μαθητάς του ότι μιλάει με παραβολές, ήταν η παραβολή του σπορέως, ώστε εκείνοι που δεν έχουν όρεξη ή έχουν κακή προαίρεση να ακούν και να μην καταλαβαίνουν, να βλέπουν και να μην αντιλαμβάνονται. Αυτό έχει η παραβολή, κρύπτει. Στους Αποστόλους ερμηνεύει ο Κύριος. Τι λέγει? Ημίν δέδω τεχνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές. Σεις λέγει, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, στους υπολείπους κλεισμένα εν παραβολές. Διότι δεν είναι άξιοι να γνωρίσουν οι άλλοι, δεν είναι άξιοι. Αλλά αυτά πρέπει να τα ερευνούμε.
Και λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, τα μυστήρια της ταπεινόφρωσης αποκαλύπτεται. Τα μυστήρια του Θεού, κύριε, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αποκαλύπτονται εις τους ταπεινούς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος θα ξέρει τι πρέπει να ερευνά και τι δεν πρέπει να ερευνά. Ακόμη πρέπει να υπάρχει μια ειλικρίνεια σε ό,τι στοχάζεται, σε ό,τι σκέπτεται. Ακόμη πρέπει να φανερώνει, την αγνιά του, τα λάθη του και την ακαταληψία του, ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν είναι δυνατό να το καταλάβω αυτό. Ακόμη δεν πρέπει να είναι φρόνιμος παρεαυτό, όπως λέει στην προς Ρωμαίους Ιώτα Β 16 ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πει φρόνιμος παρεαυτό? Μόνος μου να κάνω όπως τα ξέρω όλα, ότι έχω υψηλή φρόνηση και τα λοιπά. Όχι. Αυτό λέγεται υπερηφάνεια. Ταπείνωσης της διανοίας. Ακόμα όταν αποδέχεται την πίστη ο άνθρωπος και δεν θέτει ένα αμφιβόλωτο περιεχόμενό της, να πει είναι, δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λέγει εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Ακούστε απλά, το είπε ο Θεός. Απλά, το είπε ο Θεός. Μπήκε μία αμφιβολία μέσα σας? Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αλήθεια θα αναστηθούμε? Το είπε ο Χριστός. Τέλειωσε. Ησυχάζω. Αλλά γιατί λέγω το είπε ο Χριστός? Ο Χριστός αναστήθη, ανελήφθη. Έστειλε το Πνεύμα του Άγιον στον κόσμο. Άρα είναι αληθινός. Και συνεπώς, το λέει ο Χριστός. Τελείωσε. Αυτό που κοινωνώ είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μα η γλώσσα μου το καταλαβαίνει, κρασί και ψωμί. Μα το είπε ο Χριστός. Τέλειωσε. Αυτό λέγεται ταπείνωση της διανοίας. Αντιθέτως, ο αιρετικός στερείται ταπεινώσεως διανοίας, γι' αυτό είναι αδύνατον ο άνθρωπος αυτός να γυρίσει πίσω. Μένει στον εγωισμό του. Ξέρετε δε ότι προσπαθεί ο υπερήφανος στη διάνοια να κάνει ερμηνεία λογική της Αποκαλύψεως. Να καταλάβει εκείνο που πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να ερμηνεύσει την πίστη. Να λογικοποιήσει την πίστη. Αυτό είναι η υπερηφάνεια της διανοίας. Πάντως, ο ταπεινός στη διάνοια είναι εκείνο που λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ότι ο ταπεινός δεν υπερφρονεί παροδιφρονήν, αλλά φρονεί εις το σοφρονήν. Έχει αυτήν την παρήχηση των λέξεων που είναι πάρα πολύ ωραία. Ότι ο ταπεινός στη διάνοια δεν υπερφρονεί, δεν σκέπτεται παραπάνω πράγματα από εκείνα τα οποία πρέπει να σκέπτεται, αλλά σκέπτεται στο πώς μπορεί να σοφρονεί, να έχει φρόνηση σώα, δηλαδή να έχει ακεραία φρόνηση. Αυτή, παιδιά, είναι η ταπείνωση της διανοίας. Βέβαια έχει και άλλα πράγματα, όπως η σαφήνεια, ξέρετε, η σαφήνεια στο λόγο ή στον γραπτόν ή στον προφορικόν είναι ταπείνωση διανοίας. Η ασάφεια δεν είναι ταπείνωση. Πολλοί θέλουν να φανούν σοφοί στην ασάφειά τους. Γιατί ακριβώς δεν είναι σοφοί και προσπαθούν να προσφέρουν την ασάφεια για να εντυπωσιάσουν ότι είναι σπουδαίοι και τρανοί και σοφοί. Βλέπετε η υπερηφάνεια.